Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, χαίρετε πάντοτε εν Κύριο. 7η Κυριακή του Λουκά, όπου θα διαβάσουμε το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα σε μετάφραση και θα ερμηνεύσουμε το Ευαγγέλιο. Τότε ήλθε στον Ιησού κάποιος άνθρωπος που ονομαζόταν Ιάριος και ήταν άρχοντας της συναγωγής και αφού έπεσε γονατιστός κοντά στα πόδια του, τον παρακαλούσε να πάει στο σπίτι του, διότι είχε μία μονάκριβη κόρη, περίπου 12 χρονών, που βρισκόταν στα τελευταία της και πέθαινε. Και την ώρα που ο Ιησούς πήγαινε στο σπίτι του Ιαΐρου, τα πλήθη του λαού τον περιέβαλαν ασφυκτικά και τον πίεζαν. Τότε λοιπόν κάποια γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία εδώ και 12 χρόνια, η οποία μαζί με τα άλλα βάσανα της αρρώστιας της, είχε εξοδέψει και όλη την περιουσία της σε γιατρούς, και δεν μπόρεσε να θεραπευθεί από κανέναν. Αφού πλησίασε τον Ιησού από πίσω, ώστε να μην την αντιληφθεί κανείς, επειδή ντρεπόταν να γίνει φανερή αρρώστια της, άνοιξε την άκρη του εξωτερικού ενδύματός του και αμέσως σταμάτησε η αιμορραγία της. Τότε είπε ο Ιησούς, «Ποιος με άνοιξε?» Και επειδή όλοι οι τριγύρω αρνούνταν, είπε ο Πέτρος και οι άλλοι μαθητές που ήταν μαζί του, «Διδάσκαλε, τα πλήθη του λαού σε περικύκλωσαν και σε πιέζουν ασφυκτικά και εσύ λες ποιος με άγγιξε?» Ο Ιησούς όμως είπε «Κάποιος με άγγιξε, διότι εγώ κατάλαβα ότι βγήκε από πάνω μου δύναμη θαυματουργική». Όταν λοιπόν η γυναίκα είδε ότι δεν μπόρεσε να κρυφτεί και δεν ξέφυγε από τον Ιησού αυτό που έκανε, ήλθε τρέμοντας από τον φόβο της και αφού έπεσε γονατιστή μπροστά του, του διηγήθηκε μπροστά σε όλο το πλήθος του λαού, για ποια αιτία τον άγγιξε και πώς θεραπεύθηκε αμέσως. Τότε ο Ιησούς της είπε, «Έχε θάρρος, κόρη μου, η πεποίθηση που είχες ότι θα έβρισκες την υγεία σου, αν με άγγιζες, αυτή η πίστη σου σε έχει θεραπεύσει. Πήγαινε στο καλό, ειρηνική και ελεύθερη από κάθε ανησυχία που δοκιμάζεις, ποιον πριν εξαιτίας της ασθενειάς σου». Και ενώ μιλούσε ακόμη ο Ιησούς, ήλθε κάποιος από το σπίτι του αρχισυναγώγου και του είπε «Πέθανε η κόρη σου, μην κουράζεις άλλο και μην ενοχλείς πια τον διδάσκαλο». Ο Ιησούς όμως μόλις άκουσε την είδηση αυτή του είπε «Μη φοβάσαι, μόνο συνέχισε να πιστεύεις και θα σωθεί η κόρη σου από τον θάνατο». Κατόπιν, όταν έφτασε στο σπίτι του Ιάιρου, δεν άφησε να μπει κανείς άλλο στο δωμάτιο της νεκρής παρά μόνο ο Πέτρος, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, και ο πατέρας του κοριτσιού και η μητέρα. Στο μεταξύ, όλοι έκλαιγαν και χτυπούσαν τα στήθη τους και τα κεφάλια τους για την νεκρή. Ο Ιησούς όμως τους είπε, «Μην κλαίτε, δεν πέθανε, αλλά κοιμάται». Και εκείνοι τον περιγελούσαν, διότι ήταν βέβαιοι ότι το κοριτσάκι είχε πεθάνει. Αυτός όμως, αφού τους έβγαλε όλους έξω, έπιασε το χέρι της και φώναξε δυνατά, «Κόρη, σήκω επάνω». Τότε η ψυχή της επέστρεψε στο σώμα και αναστήθηκε αμέσως και ο Ιησούς διέταξε να της δώσουν φαγητό να φάει για να πάρει δυνάμεις μετά από την εξάντληση που της είχε φέρει η χρόνια και θανατηφόρα ασθένεια. Οι γονείς της έμειναν έκστατοι και κυριεύτηκαν από βαθύ και μεγάλο θαυμασμό. Ο Ιησούς όμως τους έδωσε την εντολή να μην πούν σε κανέναν αυτό που έγινε για να μην ερεθίζεται ο φθόνος των εχθρών. Μία ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου αδελφοί, όπου ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός κάνει δύο θαύματα. Μία ευαγγελική περικοπή όπου βλέπουμε τον Χριστό να είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου, να είναι ο Κύριος του σώματος, ο Κύριος της υγείας. Κάποιος, εν ονόματι Ιάριος, προσήλθε στον Χριστό και τον παρακάλεσε να επισκεφθεί τον οίκο του, διότι η θυγατέρα του ήταν άρρωστη και διένυε τις τελευταίες ώρες σε αυτόν τον κόσμο. Άνθρωπος αυτός, ο Ιάιρος, δεν ήταν κάποιος απλός και καθημερινός άνθρωπος, όπως είμαστε όλοι εμείς. Ήταν ο αρχηγός της συναγωγής, ήταν ο άρχον της συναγωγής. Το ερώτημα το οποίο γεννάται είναι πώς γίνεται ο άρχον της συναγωγής να ζητάει κάτι από τον Χριστό. Η απάντηση είναι πρώτον στο όνομα του Ιαΐρου, που σημαίνει φωτισμένος, φωτεινός
ή Φώτιος και κατά δεύτερον στην ανάγκη που είχε ο έρμος πατέρας. Πέφτει στα πόδια του Χριστού και τον παρακαλεί να σώσει την κόρη του και χωρίς δεύτερη σκέψη ο Χριστός κινήθηκε προς την οικία του. Στο δρόμο όμως που πήγαινε, πλήθος πολύ ακολουθούσε τον Χριστό, πλήθος το οποίο δημιουργούσε μία ασφυκτική ατμόσφαιρα. Και μέσα σε αυτό το συνωστισμό ο Χριστός ρωτάει «Ποιος με άγγιξε?». Έκπληκτοι οι μαθητές τον ρωτούν και του λένε «Τα πλήθη του λαού σε περικύκλωσαν και σε πιέζουν ασφυκτικά και εσύ λες ποιος με άγγιξε?». Και ο Χριστός απάντησε «Κάποιος με άγγιξε, διότι κατάλαβα ότι βγήκε από πάνω μου δύναμη θαυματουργική». Και τότε, με φόβο, ήρθε μπροστά στον Χριστό η γυναίκα και είπε το θαύμα το οποίο και έγινε. Μυστικά, χωρίς να την καταλάβει, κανείς πήγε και άγγιξε την άκρη του ενδύματός του, έχοντας πίστη στον Χριστό και πίστη στη θεραπεία της. Πήγε μυστικά, λόγω του ότι ήταν ακάρθατη και σύμφωνα με τον νόμο δεν θα έπρεπε να βρίσκεται μέσα στο πλήθος. Φοβόταν ότι το πλήθος θα την έδιωχνε. Πήγε μυστικά διότι αυτή ήταν ακάθαρτη και φοβόταν να αγγίξει τον καθαρό. Φοβόταν να αγγίξει τον Χριστό. Το θαύμα σύμφωνα με την πίστη της έγινε, αλλά η γυναίκα δεν κατάφερε να διαφύγει της προσοχής του Χριστού. Η θεραπεία δεν κλάπηκε, αλλά έγινε με πλήρη γνώση του Κυρίου, όπου έτσι μαρτυρεί τη δύναμή του και η παντοδυναμία του. Η αιμορροούσα γίνεται παράδειγμα προς μίμηση, αλλά και μαρτυρίας, ότι ο Χριστός είναι ο επιβλέπων επί την γην, ο επιβλέπων επί πάντων. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει κρυφά από εκείνον. Καμία πράξη, ούτε καν σκέψη, δεν μπορεί να κρυφτεί από τα δίκαια μάτια του. Εδώ έχουμε ένα πλήθος, το οποίο αγγίζει τον Χριστό εξωτερικά. Και φανερά, αλλά το θαύμα γίνεται σε μία γυναίκα όπου αγγίζει τον Χριστό με την καρδιά της. Αγγίζει με την ψυχή της και έρχεται στη ζωή της το θαύμα. Ένα άγγιγμα όπου μόνο ο Χριστός θα μπορούσε να διαισθανθεί. Ένα άγγιγμα το οποίο δεν φαίνεται με τα σωματικά μάτια, αλλά χρειάζεται καθαρότητα για να γίνει αντιληπτό. Ένα άγγιγμα πίστης στο πρόσωπό του. Ο Χριστός λέει ότι «εγώ γαρ έγνων δύναμην εξελθούσα απ' εμού». Μία φράση την οποία λέει με ικανοποίηση, με χαρά, διότι χαίρεται που υπάρχουν άνθρωποι που είναι γνήσια πνευματικά του παιδιά. Ενώ η γυναίκα φοβόταν τον όχλο και βλαβούνταν τον Χριστό στην αρχή, τώρα που την καλεί να φανερωθεί, ώστε μόλις να φανερωθεί και όχι να την υποδείξει ο ίδιος, παίρνει δύναμη, καταπολεμάει τον φόβο της, παίρνει δύναμη από την πίστη της και το κάλεσμα του Κυρίου και παρουσιάζει το θαύμα μπροστά στον όχλο. Και ενώ ο Ιησούς μιλούσε στη γυναίκα και της έλεγε να οδεύσει πλέον ελεύθερη και ειρηνική, κάποιος έρχεται και λέει στον Ιάριο ότι η κόρη του τέφνηκε. Ο Χριστός σε αυτό το σημείο λέει στον ταραγμένο πατέρα «Μη φοβάσαι, μόνο συνέχισε να πιστεύεις» και έτσι έγινε. Ο Χριστός επισκέπτεται το σπίτι και κάνει το θαύμα της Αναστάσεως στη μονάκριβη κόρη του Ιαΐρου. Ενώ ο απεσταλμένος του Ιάριου πριν είχε αναφέρει ότι η κόρη τέφνηκε, ο Χριστός μας λέει ότι η κόρη κοιμόταν, θέλοντας να μας δείξει ότι ο κατεμάς θάνατος δεν είναι πραγματικός θάνατος, αλλά η κοίμηση έως της ενδόξου Αναστάσεως. Ο όχλος, ακόμη μία φορά, περιγέλασε τον Κύριο για να έρθει μετά η συντριπτική είδηση της Αναστάσεως της κόρης, της επιστροφής της ψυχής της κοπέλας στο σώμα της. Ακόμα και σήμερα, εάν μιλήσει κάποιος για Ανάσταση νεκρών, χλεβάζεται. Ο άνθρωπος δεν πρόκειται να αλλάξει.
όσα θαύματα και να γίνουν, όσα θαύματα και να δει, ό,τι και να κάνει ο Κύριος, εάν δεν έχει πρώτα μέσα του αγαθή προαίρεση. Έτσι, εδώ καταλαβαίνουμε πλέον ότι η ψυχή της κόρης αποχωρίζεται από το σώμα και συνεχίζει να ενεργεί. Όταν ο Κύριος την καλέσει, επιστρέφει πάλι πίσω και ζωοποιεί η ψυχή το σώμα. Όπως αναφέραμε στην αρχή της ομιλίας, έχουμε δύο θαύματα του Κυρίου σε αυτή την Ευαγγελική περικοπή. Το ένα είναι θαύμα της θεραπείας και το άλλο θαύμα της Αναστάσεως. Πολλοί άρρωστοι που περιμένουν ένα θαύμα στη ζωή τους, ώστε να γίνουν καλά, ένα θαύμα που δεν έρχεται πάντα. Ο Χριστός όμως εδώ μας δίνει και το επόμενο θαύμα, το θαύμα που θα γίνει σε όλους μας. Στη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, το μεγάλο θαύμα της Αναστάσεως. Για θυμηθείτε τι είπαμε στην ομιλία του πλούσιου και του πτωχού Λαζάρου, ότι η ζωή είναι σαν ένα όνειρο πολύ πολύ μικρό, που περνάει υπερβολικά γρήγορα και σημασία έχει να ξυπνήσουμε στον Παράδεισο. Βλέπουμε τον Κύριο να κάνει μία διαδρομή ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα για να φέρει την ίαση στην κόρη και εκείνος της φέρνει την Ανάσταση. Η διαδρομή αυτή που κάνει ο Κύριος είναι μία διαδρομή όπου γίνεται για κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά, όταν εμείς τον φωνάξουμε και τον καλέσουμε στη ζωή μας. Ο Χριστός έρχεται και ό,τι αρρώστια έχουμε την παίρνει στα τίμια χέρια Του και την θεραπεύει, αφού όμως πρώτα θεραπεύσουμε την πνευματική μας αρρώστια, αφού πρώτα ενισχυθούμε με την πίστη στο πρόσωπό Του. Ο Χριστός έρχεται και φέρνει την Ανάσταση. Ο πατέρας της Ιατρικής Ιπποκράτης έλεγε ότι η αρρώστια ξεκινά από την ψυχή και καταλήγει στο σώμα του ανθρώπου. Εμείς όμως ως άνθρωποι ταλαντευόμαστε ανάμεσα στον όχλο που θα έδιωχνε την αιμορροούσα και στην αιμορροούσα. Ταλαντευόμαστε ανάμεσα στον όχλο που χλέβασε τον Χριστό και στην χώρη που αναστήθηκε. Η πίστη μας δεν είναι στέρεη. Ταλαντεύεται και φλερτάρει με τον φόβο και την αμφιβολία. Όπου είναι ο Χριστός δεν υπάρχει αρρώστια. Όπου υπάρχει ο Χριστός δεν υπάρχει φόβος. Ο Ιάιρος και η αιμορροούσα έχουν κάτι κοινό. Ποιο είναι αυτό? Αυτό είναι η καταπολέμηση του φόβου τους. Υπερνίκησαν η μεν αιμορροούσα τον φόβο του όχλου και ο μεν Ιάιρος το φόβο του αντικτύπου που θα είχε ως άρχον της συναγωγής. Διότι η συναστροφή του με τον Χριστό σίγουρα θα είχε κάποιον αντίκτυπο όσο αφορά το θέμα της θέσεώς του. Μόνο εάν πάμε με πίστη κατά πάνω στο φόβο και τον καταπαραθρώσουμε με πίστη Χριστού, μπορούμε να δούμε στη ζωή μας το θαύμα. Τι λέει ο Χριστός στον Ιάιρο? «Μη φοβού, μόνο πίστευε». Εδώ βλέπουμε το μεγαλύτερο φόβο κάθε ανθρώπου, τον φόβο του θανάτου. Μπροστά του, ο κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά φοβάται και δηλιάζει. Και αυτό γίνεται γιατί ο θάνατος κόβει τα όνειρά μας και θα μας φέρει μπροστά στις πράξεις μας, να τις αντικρίσουμε κατάματα χωρίς τον εγωισμό μας πλέον. Σκεφτήκαμε ποτέ το μετά από εδώ? Σκεφτήκαμε ποτέ το τι κάνουμε εδώ? Σκεφτήκαμε ποτέ το που πάμε? Είχαμε γενικά υπαρξιακές αναζητήσεις? Ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει φτιαχτεί έτσι ώστε ο άνθρωπος να μην σκέφτεται όπως σκέφτονταν και σκέφτονται οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, όπως σκέφτονταν ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης. Ο άνθρωπος σήμερα δεν έχει αναζητήσει για τις μεγάλες αλήθειες του κόσμου αυτού, αλλά και του επόμενου. Ο άνθρωπος σήμερα αποχαυνώνεται στην τηλεόραση, στα κινητά, στους υπολογιστές και στα τάμπλετ. Είναι αναγκαίο να αρχίσουμε την αναζήτηση των υψηλών ιδεών, όχι από αύριο, όχι από τώρα, αλλά από εχθές. Μήπως έτσι προλάβουμε και σώσουμε κάτι. Πρέπει να διαλέξουμε εάν θα είμαστε ο όχλος που πάντα χλεβάζει ή εάν θα γίνουμε πνευματικοί αναζητητές της αλήθειας. Ο Ιάιρος
και η γυναίκα ταπεινώθηκαν. Ταπεινώθηκαν μπροστά στον Χριστό. Μέσα από την ταπείνωση ήρθε στη ζωή τους η ορθή πίστη και γνώρισαν το θαύμα στη ζωή τους. Σε αντίθεση με εμάς σήμερα, όπου η ταπείνωση έχει αποκατασταθεί με το εγώ. Εγώ στις σχέσεις μας τις φιλικές, τις οικογενειακές, τις συζυγικές, τις εργασιακές, στις σχέσεις μας με τον γείτονα, με τα πεθερικά μας. Ένα εγώ μεγάλο υπάρχει ακόμη και μέσα στην Εκκλησία για το ποιος θεωρείται περισσότερο αναμάρτητος. Το εγώ πλημμύρισε τη ζωή μας και έπνιξε την ανθρώπινη φύση μας. Φωνάζει η ψυχή μας από τα βάθη της φυλακής που την έχουμε κλείσει, ότι ανήκει στο εμείς.